δικά σου πώς είσαι? Έχω δύο παιδάκια, τα αγαπάω πάρα πολύ, τα φροντίζω πάρα πολύ. Είναι τα καμάρια μου και οι αγάπες της ζωής μου μεγάλες. Όλα τα άλλα, εντάξει. Αυτό που λένε τα ενίκο μη ενδύμο. Δεν σε ενοχλούν όμως κάποια δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή? Κοίταξε, κάποια δημοσιεύματα που ήταν και σχετικά πρόσφατα, προ-τριμήνου ας πούμε νομίζω, με ενοχλήσανε πολύ και γι' αυτό κινήθηκα και νομικά. Η Ναταλία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είχατε πλακωθεί ποτέ με την Ναταλία? Και πολύ και πολλές φορές. Τώρα τελευταία έχει γίνει ένας χαμός με την Ναταλία Γερμανού και τον Μάνο Ιωάννου. Ναι. Ότι χώρισαν, είναι πάλι μαζί, ότι και καλά πήγε μάλλον αυτός, μάλλον αυτή, για να και καλά ο ένας να κάνουν κόκκινο στον άλλο για να ζηλέψουνε. Σε ένα αρέσει ο Μάνος και την Ναταλία, τον έχει γνωρίσει? Τον έχω γνωρίσει σαφώς. Αν μου αρέσει με την Ναταλία, μα δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Έχεις μετανιώσει που έχετε χωρίσει με την Ναταλία? Εγώ έχω ένα πράγμα στο χαρακτήρα μου. Προσπαθώ μέσα στη σχέση για τη σχέση. Προσπαθώ μέσα στο γάμο για το γάμο. Όταν αποφασίσω ότι κάτι έχει τελειώσει και φύγω, μετά δεν μετανιώνω. Πέτρο, γιατί χωρίσατε? Α, τώρα μεγάλη ιστορία. Χωρίσαμε γιατί έφτασε στο τέλος. Έκανε τον κύκλο του. Πώς κάνουνε. Δεν υπήρχε τίποτα πρόσωπο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Έχει και πολλά χρόνια, ρε αγάπη, τώρα. Πού να θυμάμαι μέχρι και. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Είσαι και ατακτούλη. Περίμενε λίγο. Είπαμε ότι υπήρχε από τη μεριά μου. Άλλαξε το. Από τα Ιταλία. Α, δεν ξέρω. Για πες με εσύ. Εγώ δεν ζούσα. Ωραία, λοιπόν, αφού δεν ζούσες, δεν χρειάζεται και να τα μαθαίνεις. Θέλω να μάθω την ιστορία σας. Δεν γίνεται να αποκαλύψω πράγματα και γεγονότα, γιατί είπαμε τα ενίκο, μη ενδύμω. Καλά το Δήμο, ρωτάς ένα ζευγάρι γιατί χώρισαν. Ρώτα τον Γιωργάτα τώρα που θα ξέρει πάντα. Από πολύ δύσκολη. Ρωτάτε ένα ζευγάρι γιατί χώρισαν. Πάντως καλά. Δεν διέλυσε το θέμα ότι μπορεί και να μην έφαγε κέρατο. Να σας πω κάτι, πρέπει να κάνουμε μια ειδική ενότητα. Η αμηχανία του Γιωργαντά που θα είναι κάθε μέρα κάποια στιγμή στο πάνω. Το λέμε μόνο του Γιωργαντά. Η Ναταλία που ξυπνάει κάθε μέρα και λέει Παναγία μου. Τι θα πει ο Γιωργαντά. Ποιο θα βγει να μιλήσει σήμερα να πει. Παναγία μου, θα μου έρθει από το κινητό. Εγώ λέω κάθε μέρα Παναγία μου. Αυτό που ήταν αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να πιστέψετε. Επειδή του έζησα πάρα πολύ τη σχέση του αυτή, κάποια στιγμή. Μια σχέση σε ομπίση, πώ γίνεται. Όταν τα μαθαίνει τα κουτσομπολιάρα στην Τίνο, φάτσα φόρα και σου φτιάχνω τι διακοπέ, καλά είναι. Εδώ, με ποια Τίνο, εδώ! Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια σχέση που έκανε τον κύκλο τη και χώρισαν και πάρα πολύ φιλικά. Γι' αυτό άλλωστε ήταν πολύ καλή. Αφού πρώτα είχαν σκοτωθεί δύο-τρει φορέ. Και έπεσε και ένα γέρο. Και από την πλευρά τη Ναταλία. Ποιο ζευγάρι δεν τσακώνεται? Θεμή. Η φωτογραφία που ανέβασε. Η Ναταλία τον έχει αγαπήσει τρελά τον Πέτρο. Σα λέω κάτι πολύ σημαντικό. Και ο Πέτρο στην Ναταλία. Είχε δηλώσει στην συνέντευξή τη ότι είναι ο άντρα που έχει αγαπήσει περισσότερο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Σε συνέντευξή τη το δηλώσει εδώ σε εμά. Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτά που επωνόησε ο κύριο Σύμπριο στη Σάσα. Τι πονέ, καλέ τον έφερε Σάσα τώρα και τον λέει Σουνταχτουλή. Εγώ έφερα σε όρεξη. Ναι, εσύ του είπες, είσαι ο τακτούλης. Τι θα απαντήσω, όχι, δεν ήμουν ο τακτούλης ο άνθρωπος. Ναι, αλλά από την πλευρά μου. Ναι, από την πλευρά μου. Αυτό είπε, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πολλά χρόνια.